Καλημέρα, αγαπητέ κύριε Μαρχαντώνη. Λοιπόν, τι έχουμε στο Δήμο, υπάρχουν καταστροφές? Υπάρχουν προβλήματα, αγαπητέ κύριε Μαρχαντώνη. Ακριβώς είναι αυτά που κοιτάζουμε τώρα. Στις συγκεκριμένες περιοχές του Δήμου παρουσιαστήκαν προβλήματα. Αντιλαμβάνεστε, ήταν μια σφοδρή χαλαθοδίαιλα, η οποία προκάλεσε προβλήματα. Ευτυχώς σοβαρά προβλήματα δεν υπήρξαν, αλλά υπάρχουν κάποια ζητήματα τα οποία θα προσπαθήσουμε και σε συνεργασία με την πυροσβεστική να αντιμετωπίσουμε. Υπάρχουν τώρα συνεργεία έξοδο στους δρόμους, κύριε Δήμαρχε? Ακριβώς, έχουν σταματήσει όλες οι προγραμματιζόμενες εργασίες του Δήμου και όλα τα συνεργεία του Δήμου συντονίζονται αυτή τη στιγμή που μιλάμε για να πάνε εκεί που υπάρχει πρόβλημα για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Δέχεστε κλήσεις, γνωρίζετε αν ο Δήμος Τροβόλου κινδύνεψαν κάποια άτομα, υπήρξαν πλημμυρισμένα υποστατικά, τι είχαμε? Κλήσεις, αντιλαμβάνεστε, δύο. Η επικράτεια του Στροβόλου είναι η μισή ευρύτερη Λευκοσία, όπως αντιλαμβάνεστε. Οπότε υπάρχουν προβλήματα σε διάφορες περιοχές. Δεν έχει διαχωρισμό Στρόβολων, έγκομη Λευκοσία. Παντού έχω μιλήσει και με συναδέλφους από το πρωί. Παντού υπάρχουν τα ίδια προβλήματα. Το θέμα είναι να είμαστε συντονισμένοι μαζί με τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους για να μπορέσουμε να αντιλήσουμε τα προβλήματα που υπάρχουν. Απλώς, κύριε Μαρχαντώνη, να πω ότι και στις πιο προηγμένες χώρες του κόσμου, όταν υπάρχουν τέτοια ακραία φαινόμενα, υπάρχουν προβλήματα. Είναι εδώ που πρέπει να φορακίζαμε τον καιρό που έπρεπε σωστά την πόλη μας, να μην χτιζόταν άναρχα η πόλη όπως χτίστηκε. Αυτό είναι το ένα. Ο πολυοδομικός σχεδιασμός, ο οποίος φάσκει, ήταν αντιπλημμυρικά έργα τα οποία δεν έχουν γίνει στο βαθμό που έπρεπε. Πρέπει να σας πω ότι στο Δήμο Στροβόλου έχουμε σχεδόν ολοκληρώσει τα αντιπλημμυρικά έργα, αλλά υπάρχουν ακόμα έργα τα οποία πρέπει να γίνουν. Και το άλλο που πρέπει βέβαια να κάνουμε, το οποίο είναι και το πιο εύκολο και καλούμε συνεχώς τους δημότες να το πράξουν, είναι να καθαρίζουν τις χάρες τους. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό, αγαπητέ κύριε Μαρχαντώνη. Στο Δήμο Στροβόλου έχουμε πέραν από 30.000 κατεγραμμένες χάρες. Υπάρχουν συνεργεία χρονία που κάνουν αυτή την εργασία, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι χρειάζεται και ο κάθε συντημότης έξω από το σπίτι του 2-3 λεπτά να καθαρίσει τη σκάρα του, γιατί συνεχώς υπάρχουν αυτά τα προβλήματα. Άρα θα πρέπει όλοι να δείξουμε κατανόηση. Η μανία της φύσης δεν κάνει διακρίσεις. Ακόμα και στις πιο προηγμένες χώρες συμβαίνουν αυτά, υπάρχουν προβλήματα. Θα πρέπει όλοι να κάνουμε υπομονή σήμερα, έτσι, Δημάρχε? Έτσι είναι, έτσι είναι. Επαναλαμβάνω, όποιος δημότης έχει πρόβλημα μπορεί να επικοινωνήσει με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου για να μπορέσουμε και εμείς να βοηθήσουμε. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω. Προς το παρόν θα πάμε και στο Δήμαρχο της Λευκοσίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Γιορκάτζη. Πολλές περιοχές στο κέντρο της πόλης είναι...